Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Πάμε τώρα στο πολιτικό κομμάτι της εκπομπής μας. Να σας πω ότι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας προφανώς και θα συζητήσουμε για το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αύριο και ως εκ τούτου υπάρχει και απεργία ανακοινωμένη. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε όμως τον κύριο Νίκο Φίλη, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, πρώην τομέαρχη παιδείας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εγώ καλησπέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Εμείς θα έχουμε, για εσάς δεν ξέρω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας το ευχηθούμε και ας το προσπαθήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φίλη, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στις πρώτες εκλογές στηρίξατε τον κύριο Τσακαλώτο. Την Κυριακή, να υποθέσουμε ότι θα στηρίξετε την κυρία Χτσιόγλου. Σωστά το υποθέτετε. Μάλιστα. Έχουν υποθεί πολλά περί διασπάσεων. Με πρώτη που το είπε να είναι η κυρία Γεροβασίλη. Με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, την Δευτέρα το πρωί, ο Νίκος Φίλης, ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος και της ανανεωτικής αριστεράς, που συχνά πήγαινε κόντρα και στην κεντρική γραμμή, χωράει στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα-πρώτα, δεν πρέπει να κάνουμε τόσο γρήγορες εκτιμήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και την Δευτέρα. Mm-hmm. Σημασία έχει να δούμε πώς θα αναστραφεί ένα κλίμα κρίσης που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίση που διαπιστώθηκε με τις δύο αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες. Κάτι συνέβη εκεί, που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τι συνέβη, γιατί χάσαμε. Και είναι πάρα πολύ επιφανειακή, θα έλεγα και υποβολημία για τη συνοχή του χώρου, η ιστορία της ανθρωποφαγίας. Φταίει ο τάδε που υπονόμευσε τον τάδε. Εδώ έχουμε μια μεγάλη, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, στρατηγικού χαρακτήρα, ή μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγικού χαρακτήρα, ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εκλογές. Ανθρωποφαγία ένθεν κήθεν, ή είναι μόνο από τη μία πλευρά? Εγώ διαβάζω το διαδίκτυο και βλέπω ότι όσοι υποστηρίζουν με φανατισμό τον κύριο Κασελάκη έχουν αρχίσει επιθέσεις και απειλές. Διαβάζω ότι θα μας κρεμάνουν στο Σύνταγμα, βρυσίδι, υποκοσμιακές εκφράσεις, επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Ένας συνάδελφος, διάβαζα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, έκανε μια υποδειγματική έρευνα, ρεπορτάζ. Ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος, έχει φιλοξενηθεί και εδώ. Τη ζηλεύω και ο δημοσιογράφος την έρευνα αυτή. Mm-hmm. Και αποδεικνύει πως τα διάφορα τρολ ή όχι τρολ, τα οποία υποστηρίζουν στο διαδίκτυο τον Κασελάκη, κάνουν επιθέσεις εναντίον άλλων μελών του ΣΥΡΙΖΑ και της Αχτσιόγλου και του Τσακαλώτου και εμένα και άλλων, με στοιχεία ο άνθρωπος. Φράσεις ενός τρομάρα του λέει ότι ήταν και έγραφε και ποίηματα. Ποιητής. Ναι, ποιητής. Mm-hmm. Φράσεις ότι πρέπει να υπάρξει μία αποπαρασύτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Μουραΐτη μιλάτε. Δεν ονόματα εγώ. Είναι γνωστός. Αποπαρασύτωση. Ενώ είναι Εβραίος γνωστός, είναι γνωστός στιχουργός ο άνθρωπος. Γι' αυτό το αναφέρει και ο Κυριάκος. Και γι' αυτό λέω λοιπόν, αποπαρασύτωση είναι η φράση του Γκέμπελς που αφορούσε όσοι ήθελαν να σκοτώσει ο Χίτλερ. Από παρασύτωση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Και άλλα χυδαία πράγματα. Φίδια για τροκτικά είναι οι αντίπαλοι του Κασελάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Mm-hmm. Και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Άλλοι τα λέγουν αυτά πράγματα. Αυτό το διαδίκτυο είναι υποκοσμιακού χαρακτήρα. Αυτή η συγκεκριμένη όπως μιλάνε. Με αυτές τις φράσεις. Ξέρετε όμως. Και θέλω να πω ότι θα περίμενα να υπάρχει μια καταγγελία τους. Από τον Κασελάκη τον ίδιο. Όπως σωστά η ΕΦΗ και εμείς δώσαμε μάχη εναντίον της ομοφοβικής επίθεσης που δέχτηκε ο Κασελάκης, θα περιμέναμε να τους μαζέψουν, διότι αυτοί δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Ένα λεπτό τώρα. Επειδή μου λέτε δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Έχουν ονόματα. Και επειδή παρικούνται στην δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ, παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο ένθεν κακήθεν. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι λογαριασμοί υπήρχαν και στο παρελθόν, έβαλαν κατά της Νέας Δημοκρατίας, όπως υπάρχουν λογαριασμοί της Νέας Δημοκρατίας που βάλουν σταθερά κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τώρα τα πυρά στράφηκαν στο εσωτερικό. Πρώτον, ήταν και το είχα πει και τότε, μια κακή πρακτική αυτή. Δεν ήξερα ποιος την έκανε, να με σαφείς. Μια κακή πρακτική.
Διότι μπορεί να κάνεις ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση και οξύρατη μερικές φορές με τον πολιτικό σου αντίπαλο, αλλά όχι βρώμικο πόλεμο. Και η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη διδάξασα το βρώμικο πόλεμο. Mm-hmm. Και απαντήσαν και διάφορα τρόλ από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τώρα έχουν μετατραπεί σε τρόλ για την νοσοκομματική ιστορία. Πιστεύω ότι εδώ αργά είναι δυστυχώς. Χρειάζεται μια καταδίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει ως πολιτικό κόμμα με τέτοιες πρακτικές. Ποιος φταίει που υπάρχουν αυτές οι πρακτικές? Ενώ πώς επιτράπει να δημιουργηθούν αυτά τα φαινόμενα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν είναι σημερινά, απλώς σήμερα τα βλέπουμε να έχουν σχέση με το ισοκομματικό. Μπορούμε να βγάλουμε πολλά. Εγώ θέλω να μείνω στο στοιχείο το σημερινό, ότι αυτές οι πρακτικές δυστυχώς δηλητηριάζουν σήμερα ένα κόμμα το οποίο είναι σε βαθιά κρίση. Και κάτι επιπλέον θέλω να πω. Αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει επιδεινώνεται και από διάφορα δήθεν αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, σαν αυτό που λέει ότι ζήτησαν από τον Τσίπρα να φύγει η Χαρσόγλου κλπ. Το SMS, το SMS, το διαβόητο. Ναι, ναι, το διαβόητο SMS. Και δεν διαψεύτηκαν αμέσως. Από ποιον? Από τον Τσίπρα τον ίδιο προσωπικά. Από ποιον? Αφού τον εμπλέκουν τον άνθρωπο στη διαμάχη. Δεν αρκεί. Περιμένετε. Mm-hmm. Τον εμπλέκουν αυτοί οι αλητήριοι. Ενώ ο Αλέξης είναι απέξω από τη διαμάχη αυτή. Και βγαίνουν και λένε τα όλα αυτά που λένε. Την Πέμπτη που μας πέρασε. Περνάει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γίνονται οι εκλογές. Και την Τρίτη βγαίνει ο Θανάσης ο Καρτερός, εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος διερμηνεύει την άποψη του Τσίπρα και λέει δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Σοβαρά. Έξι μέρες μετά, και αφού μεσολάβησαν οι εκλογές, κάποιος βγαίνει και λέει ότι δεν ισχύουν αυτά. Εδώ έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση ο Αλέξης Τσίπρας να τα διαψεύσει δημόσια. Και να σταματήσει αυτό που γίνεται, όπως σωστά υπόθηκε και από την ΕΦΗ, η εργαλειοποίηση του ονόματος Τσίπρα από τον Κασελάκη. Και τι λέτε ότι δεν το έκανε? Δεν ξέρω γιατί. Εγώ λέω δεν το έκανε. Και αφήνει κάποιους να δημιουργούν την ψευδέστηση στον κόσμο ότι ο Τσίπρας είναι πίσω από τον Κασελάκη. Ο Τσίπρας, αν ήθελε να είναι πίσω από τον Κασελάκη, θα το έλεγε δημόσια. Δεν το είπε και δεν είναι συνεπώς. Έχει σημασία όμως να είμαστε καθαροί όταν παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι και να μην τα αφήνουμε τα πράγματα αυτά να διαχέονται. Θα μπορούσα και άλλα πράγματα να πω. Ακούω για παράδειγμα, λέει ο Κασελάκης ότι το είπε μόλις ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, δεν υπάρχει 41%. Διαλύθηκε ο 41% Μητσοτάκη. Εντάξει, μπορεί να είναι αυτή η αντίληψη ούτε εξ Αμερικής, πώς γίνεται η πολιτική. Ανακοίνωση υποψηφιότητας διαλύει τον αντίπαλο. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι για να διαλυθεί ο Μητσοτάκης, που πρέπει, χρειάζεται να υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ με ένα σχέδιο πολιτικό, με αξίες που θα αμφισβητούν τις συντηρητικές αξίες που πλημμυρίζουν σήμερα ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στην κοινωνία μέσα. Και ταυτοχρόνως θα υπάρξει ένα κόμμα που θα μπορεί να μπαίνει σε όλους τους αρμούς της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι θέμα ενός μεσία για να γίνει, όποιος και αν είναι αυτός, ενός αυτοδημιούργητου του εφοπλιστή, που θα γίνει αυτοδημιούργητος αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί το λέτε όμως αυτό, κύριε Φίλη? Δεν τον έχουμε δει τον κύριο Κασελάκη. Μα τον έχουμε δει. Πώς τον έχουμε δει? Τον έχουμε δει 1,5-2 μήνες. Θεωρεί ότι γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και γνωρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μόνο αυτή η αντίληψη ότι τα ξέρει όλα, θα τα λύσει όλα και θα διαλύσει το Μητσοτάκη, μπορεί να δίνει ασφάλεια σε κάποιους, να ικανοποιεί ένα αίσθημα εκδίκησης, καμία αντίρρηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα το πολιτικό της χώρας μας, που είναι πράγματι πώς θα απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Εσείς έχετε ευθύνη γι' αυτό, όχι προσωπικά. Βεβαίως. Ενώ η ιστορική ηγεσία του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την επιθετική πολιτική Μητσοτάκη 4 χρόνια, βεβαίως. Και αυτό δεν έχει να κάνει με ένα-δύο πρόσωπα, ως σύνολο μιλάμε. Για το γεγονός. Και αυτή η συζήτηση δεν έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε. Και πρέπει να γίνει γρήγορα στο συνέδριό του. Το οποίο πρέπει να γίνει το Νοέμβριο το συνέδριο, για να βγάλει συμπεράσματα. Και όχι προεκλογικά αργότερα. Το Νοέμβριο, ουσιαστικό συνέδριο γνώσης, αυτοκριτικής, προσανατολισμού, για να μπορέσουμε να συντάξουμε τις δυνάμεις μας και να εμπνεύσουμε τον κόσμο σε μια πορεία αλλαγής των εξελίξεων στη χώρα μας. Κύριε Φίλη, σε κανένα κόμμα άλλο μεταπολιτευτικά δεν έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος και μέσα σε 3 μήνες
και λιγότερο να καταφέρει να κερδίσει τέσσερις πρώην υπουργούς και κεντρικά στελέχη. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη, πέρα από τις όποια δυναμική μπορεί να έχει ο κύριος Κασελάκης, δεν εγείρει όμως και μεγάλα ερωτήματα για το κατά πόσο τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εκφράσουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο του κόμματος, αλλά και να δώσουν την πίστη στον κόσμο ότι μπορούν να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντα πιστεύετε ότι ψήφισε ο κόσμος του κόμματος προχθές? Όχι. 140.000. Ένα μεγάλο μέρος είναι μάλιστα μέλη του κόμματος και άλλοι είναι συγκυριακά. Πήγανε για τον Αλέξη. Πήγανε, συγγνώμη, για τον Στέφανο. Κάποιοι από αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, και εδώ είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι του κόσμου, ότι ο τρόπος που στήθηκε η ιστορία καταστατικά για την εκλογή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας τρόπος ενός ανοχήρωτου, όχι ανοιχτού στην κοινωνία, ενός ανοχήρωτου κόμματος. Είναι δυνατόν να έρθει κάποιος ένα μήνα μέλος και να έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος πρόεδρος? Ένα μήνα μέλος εξ Αμερικής. Δεύτερον, είναι δυνατόν να υπάρχει καταστατικά η δυνατότητα σε κάποιον να ψηφίζει, να γράφεται την Κυριακή στις 10 το πρωί και στις 10.30 να ψηφίζει για πρόεδρο κόμματος, δίνοντας 2 ευρώ μόνο, και την άλλη μέρα να φεύγει να πάει σε άλλο κόμμα? Δεν προβλέπω 40.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν στο προηγούμενο συνέδριο για να βγει ο Τσίπρας πρόεδρος, μοναδικός υποψήφιος, δεν ψήφισαν προχθές. Χάθηκαν στην πορεία. Να σας κάνω μπορεί να μην ψήφισαν καν ΣΥΡΙΖΑ πολλοί από αυτούς. Είναι μια κριτική που ξέρετε όμως ότι σας γινόταν, ότι δεν κάνατε κάτι αυτόν τον καινούριο κόσμο που ήρθε για να ψηφίσει. Όχι, Τσίπρα. Ξαναλέω, άλλο χάνεται mm-hmm. με επιλογή δική του, άλλο χάνεται με ευθύνη του κόμματος. Πάντως, κύριε φίλη, εδώ ήρθε ένας κόσμος, ήρθε πολλής κόσμος το 2022, τότε δεν έγινε το συνέδριο, το συνέδριο, το έκτο συνέδριο, προσθέθηκε και άλλος κόσμος σήμερα. Αυτός ο κόσμος όμως δεν αισθάνεται ότι αποδοκίμασε την πολιτική σας πρόταση? Ξαναλέω, παίρνουν ποιος αυτός ο κόσμος. Διότι από μια πρώτη ματιά πράγματι το να ψηφίζει πολλής κόσμος είναι θετικό στοιχείο. Το να κάθεσαι 2 ώρες στην ουρά, γιατί τόσο κάναμε για να ψηφίσουμε προχθές, για να ψηφίσεις κάποιον, δείχνει ότι έχεις μια επιλογή κάνει. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο να δούμε για ποιο λόγο ψηφίζεις. Ναι, υπάρχει μια κατηγορία ότι περιχαρακωθήκατε και δεν απευθυνθήκατε σε ευρύτερο ακροατήριο. Ποιοι? Εσείς ως η πολιτική σας πρόταση, οι 53 ας πούμε. Όχι ένα λεπτό. Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σωστά. Αυτό αλλά απευθυνθήκατε σε ένα. Προσπαθήσατε να πείσετε ένα ακροατήριο το οποίο ενδεχομένως δεν ήταν φιλικό διακείμενο προς σας αρχικά. Που δυστυχώς είχε διαλύσει τις δομές λειτουργίας του κόμματος, τίποτα δεν λειτουργούσε. Τίποτα. Ούτε πολιτική γραμματεία, ούτε κεντρική επιτροπή, τίποτα. Ποιο είναι αρχηγισμός. Κατά τα πράγματα. Κατορθώσαμε λίγα πράγματα, όχι πολλά. Αλλά κατορθώσαμε. Και πολιτικές παραβάσεις να κάνουμε και να δημιουργήσουμε και ένα στοιχειώδη διάλογο για κρίσιμα ζητήματα. Δεν εισακούστηκε η άποψή μας. Κάτσαμε ως μειοψηφία μέσα εκεί. Και όχι ως στεγανοποιημένη μειοψηφία. Ως στελέχη και μέλη τα οποία προσπαθούσαν να αναζωογονήσουν κατά το δυνατόν της λειτουργίας του κόμματος. Λίγα πράγματα πετύχαμε. Και σήμερα ο αρχηγισμός εκείνης της εποχής, που έχει όνομα, μετατρέπεται σε μεσιανισμό, που και αυτό έχει όνομα. Mm-hmm. Από την άλλη, κύριε φίλη, μήπως αυτό λέει κάτι και για τις δικές σας ευθύνες? Θέλω να πω, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το 12 αξιωματική αντιπολίτευση και το 15 κυβέρνηση, νομίζω το βασικό επιχείρημα που είχε στην περίοδο των μνημονίων, στο αντιμνημόνιο που λέμε ως περίοδο, ήταν το ξεμπερδεύουμε με το παλιό και ότι εσείς είστε το νέο. Μήπως τώρα έρχεται ένα καινούριο νέο να κυριεύσει ξανά με την ίδια συνταγή και με λιγότερη προφανώς εμπειρία από αυτή που είχε ο Αλέξης Τσίπρας? Εμείς είμαστε το νέο που βγήκε από τις πλατείες και τις μεγάλες κινητοποίησεις κατά των μνημονίων και υπέρ της δημοκρατίας. Το ανάχωμα, το δημοκρατικό απέναντι στην ακροδεξιά που ανάτωσε όταν εκείνη την περίοδο με τη Χρυσή Αυγή. Η δημοκρατική απάντηση στην κρίση ενός χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος που οδήγησε στην οικονομική χρεοκοπία της χώρας και στην εκπτώχευση του ελληνικού λαού. Αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν μια φωτογραφία. Δεν ήταν κάποιοι που ήρθαν από το εξωτερικό για να σώσουν τον κόσμο. Ήμασταν ένα μικρό κόμμα που κατόρθωσε να δημιουργήσει ευρύτερες συνεργασίες, να αυξηθεί, να μην πάει σε άλλα κόμματα για να πιάσει καρέκλες. Δώσαμε αυτή τη μάχη και την κερδίσαμε με τις δυνατότητες που είχαμε. Να πω κάτι όμως.
Mm-hmm. Ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να εντοπίσουμε είναι ότι εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχαμε το ανάστημα να αξιώσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ η αριστερά για πολλά χρόνια στη χώρα μας. Το διεκδικήσαμε και μας το έδωσε ο λαός. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Και κερδίσαμε πράγματα για το λαό. Και κάναμε και το μεγάλο συμβιβασμό με το μνημόνιο. Καμία αντίρρηση. Αλλά κερδίσαμε και πράγματα για το λαό. Έχει σημασία όμως ότι αυτό που πετύχαμε εμείς, το πετύχαμε με αγώνες, με σχέδιο πολιτικό, με διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά πρέπει να πω ότι γλυκαθήκαμε και λίγο με τον κυβερνητισμό. Διότι πράγματι η αριστερά πρέπει να αναλαμβάνει και κυβερνητικές ευθύνες. Και να είναι και αντιπολίτευση όμως. Να μην είναι ντε και καλά κυβέρνηση. Συνήθως η ιστορία λέει ότι η αριστερά κυρίως είναι αντιπολίτευση και δευτερευόντως κυβέρνηση από αψυχρονικών οριζόντων. Άρα λοιπόν, αν το βασικό θέμα είναι να είσαι κυβέρνηση ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, τότε είναι προφανές ότι δημιουργούνται προβλήματα τα οποία σε οδηγούν σε ήττες, σε απογοητεύσεις του κόσμου και σε ήττες. Και εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Πώς από μια αντίληψη ενός κυβερνητισμού, ο οποίος στηριζόταν σε ένα σπόνδυλο πολυσυλλεκτισμό, δηλαδή φέρτα ο παντού, λέμε ναι σε όλα παντού, δεν γίνεται έτσι, δεν φτιάχνεις έτσι τίποτα. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα, να υιοθετείς, να δημιουργείς, να συγκρούεσαι και να δημιουργείς μια πραγματικότητα κοινωνική διαφορετική από αυτή που έχεις παραλάβει. Κύριε Φίλη, είπατε πριν πως ήσασταν μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ και πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Ακούσαμε πριν τον Γιώργο Τσίπρα να λέει στην ΕΡΤ πως κάποιοι υπονόμευαν τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνω εγώ τη σύνδεση λοιπόν και λέω μήπως η μειοψηφία που ήσασταν εσείς υπονομεύατε όλη την προηγούμενη περίοδο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι και ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Ένα κόμμα το να έχει μειοψηφίες και πλειοψηφίες είναι δημοκρατική λειτουργία και υγιής λειτουργία. Αν τον υπονομεύατε, ρωτάω. Ένα λεπτό. Αν κάποιος θεωρεί ότι το να υπάρχει μια μειοψηφία ή πολλές μειοψηφίες σε ένα κόμμα, αυτές υπονομεύουν την κεντρική διοίκηση του κόμματος, την ηγεσία, είναι άλλο θέμα και δείχνει έλλειψη δημοκρατίας. Άρα δεν θα ερμηνεύσω τι είπε νωρίτερα ο ξάδερφος του Αλέξου. Εντάξει, είναι ξάδερφος, είναι βουλευτής. Ο Γιώργος Τσίπρας. Ναι, βουλευτής. Λέω, δεν θα τον διερμηνεύσω. Αλλά πιστεύω ότι η πραγματικότητα είναι ότι εμείς όλοι μας, δέστε τα ονόματα των ανθρώπων που ήμασταν στη μειοψηφία τόσο καιρό, δώσαμε στην πρώτη γραμμή τη μάχη για να πείσουμε το λαό για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη γραμμή, σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία. Θυμείτε ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δίναμε τη μάχη. Αξιοποιώντας τους πάντες χωρίς να βάζουμε φραγμούς εσωκομματικών προτιμήσεων. Σας κατηγορούν ότι δεν δίνατε όμως τη μάχη. Ότι ήσασταν στα μετόπισθεν και απλά βγαίνατε δημόσια για να καταγγείλετε τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε ακούσει μήπως θέματα υγείας να μην δίνει τη μάχη ο Ξανθός? Θέματα οικονομίας. Αυτό αναφέρει ο Παύλος Πολάκης. Λέω λοιπόν. Πολλές φορές. Εγώ θέματα παιδείας. Εγώ θέματα παιδείας. Και όχι μόνο δίναμε τη μάχη, αλλά τη δίναμε σε συνεννόηση με τον Τσίπρα. Δεν ήμασταν εμείς οι έξυπνοι. Σε συνεννόηση με τον Τσίπρα δίναμε, γι' αυτό μας είχε και ο ίδιος αποδώσει ορισμένες ευθύνες κεντρικές στην πολιτική μάχη. Άρα, όποιοι διαφωνεί με το πώς δώσαμε τη μάχη, για πάμε για το θέμα της πανδημίας, ο Πολάκης, η διαφωνία του δεν είναι με τον Ξανθό. Είναι με την κεντρική γραμμή που είχε και ο Τσίπρας. Και το πληρώσαμε γι' αυτό. Είναι στοιχείο αναξιοπιστίας. Όταν ένα κεντρικό πολιτικό στέλεχος, ήταν υπουργός υγείας κάποτε, ο Πολάκης, εμφανίζεται στην κρίσιμη μάχη που έχει να κάνει με τη λαϊκή επιβίωση στο θέμα της επιδημίας, να λες άλλα πράγματα. Τη διγλωσία επιβίωση. Βεβαίως, την πληρώνεις. Ο Νίκος Παπάς πριν εδώ πέρα στο Κόντρα είπε πως ο Στέφανος Κασελάκης έχει ξεκάθαρες προτάσεις, ξεκάθαρο πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο του Στέφανου Κασελάκη και ξεκάθαρο το δικό του, νομίζω ειδικά του Νίκου Παπά. Ήτανε. Τον Νίκου Παπά ήταν σαφέστατο. Σαφέστατο ήταν το πλαίσιο του, γι' αυτό συμφώνησε. Και θέλω να προσθέσω αυτό, ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικά, έχουν προσχωρήσει αυτή τη στιγμή στο Στέφανο Κασελάκη. Ένας εξ αυτών είναι και ο Χάρης Μαμουλάκης, με τον οποίο καθώς ήταν μαζί στους ανθρώπους που στηρίζανε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Γιατί υπάρχει τέτοια υποτίμηση προς την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, ότι είναι μια πολιτική υποψηφιότητα? Εγώ δεν είπα τη λέξη απολιτικ. Είναι χωρίς πολιτική υποψηφιότητα και διαφωνώ. Με θολό πλαίσιο που όσο το κάνει πιο συγκεκριμένο θα καταλάβουμε τα διέξοδα που υπάρχουν. Είναι ένα πλαίσιο που μας βγάζει από το χώρο της αριστεράς. Από εκεί πέρα οι επιλογές του καθενός είναι σεβαστές και να τις κάνει.
Θα ήθελα να πω το εξής. Άκουγα προηγουμένως, κάπως ανέβηκε σε ένα βιντεάκι, τον Στέφανο, ο οποίος είχε πάει σήμερα στη Χαλκίδα και μιλούσε με τους ανθρώπους και τους έλεγε: εγώ είμαι εδώ, βοηθάω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έφερε τους ανασφάλιστους, τους ασφάλισε και είπε για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε που ήταν ο Κασελάκης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και ο Πολάκης και ο Ξανθός ως υπουργοί στην υγεία, δίναν τη μάχη για τους ανασφάλιστους? Στη Νέα Δημοκρατία. Ψήφιζε Μητσοτάκη, τα συνεργάτη του Μητσοτάκη, από το 12 έως το 16, έως το 15, συγγνώμη, που ήταν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, και προσυπέγραφε συνεπώς τις μνημονιακές πολιτικές αυτές. Το έχει γράψει ο ίδιος και μετά ήταν υπέρ του Μητσοτάκη στο να γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορεί να επικαλείται λοιπόν με αξιοπιστία σήμερα στον απλό πολίτη, ο οποίος τραβάει τα πάνδυνα σήμερα στις λάσπες μέσα, στο κρύο, στη φτώχεια, να του λέει ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει ο κ. Κασελάκης, δεδομένου ότι είναι και ένας άνθρωπος 35 ετών. Έχουμε δικαίωμα να αναθεωρούμε, αλλά όχι να διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Διότι τότε δεν υπάρχει αυτοκριτική. Υπάρχει άλλο πράγμα που θέλω να το σχολιάσω. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, βεβαίως. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και οι βουλευτές σας το δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Το είπα και νωρίτερα. Βεβαίως το δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς διαμορφώθηκε ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς φτάσαμε με αυτόν τον ασπόνδυλο πολυσυλλεκτισμό, ό,τι μαζεύαμε παντού, να φεύγουν προς παντού ξανά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Φίλη, που ήσασταν κοντά μας για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και πιστεύω ότι όσα περνάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, θα έχουν συνέχεια και διάρκεια. Είναι προάγγελος, προήμιο, τι θα συμβεί σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Διότι η μεταπολιτική, δηλαδή η μεταδημοκρατία, δηλαδή η παραγνώριση των ουσιαστικών ιδεολογικών και πολιτικών διακριβμάτων ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, και η αναζήτηση μέσα από την εικόνα και μέσα από την επικοινωνία των πολιτικών που θα εκπροσωπήσουν τον κόσμο σήμερα, είναι μια διαδικασία η οποία θα χτυπήσει αδέσποτα και στην Ελλάδα όλο το πολιτικό σύστημα. Στο εξωτερικό προήλθε από τη δεξιά. Ο Τραμπ είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της μεταπολιτικής. Ο Μπολσονάρο το ίδιο. Και άλλοι. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό το φαινόμενο ήρθε από άλλη πόρτα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας. Βλέπω έχει ξεσηκώσει και τις αναμενόμενες αντιδράσεις στο ex πρώην Twitter. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση, κύριε Φίλη. Εμείς προσπαθούμε να ανοίγουμε νυφάλια τον διάλογο. Ήταν μια νυφάλια κουβέντα όντως. Χωρίς έτσι παροπίδες, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.